Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα The Association by Underdogs by God Game Experts. Πολύ ωραία παρέα που σας κρατάει συντροφιά κάθε εβδομάδα με διάφορα επιμέρους θέματα για το περίφημο NBA, το αγαπημένο πρωτάθλημα μπάσκετ. Το πρωτάθλημα το οποίο ενώ είναι τοπικό και τσακώνουμε με τους φίλους από τη Νέα Υόρκη, γι' αυτό αποκαλείται παγκόσμιο. Το πρωτάθλημα που έχει πλέον νέο πρόεδρο. Και θα κάνουμε και ειδικό segment στο τέλος, Γιάννη. Θα κάνουμε, ναι, θα κάνουμε έτσι μια αναφορά. Και πριν ξεκινήσουμε να μπούμε απευθείας στο ψητό. Ποιος είναι ο πρόεδρος? Ναι, ο πρόεδρος. Ο Τραμπ. Α! Εντάξει, ποιος είναι ο Σίλβερ? Ο Σίλβερ έχει καινούργια αφεντικό, να το θέσουμε έτσι. Λοιπόν, είμαστε. Είσαι ό,τι λέγεσαι. Είμαστε λοιπόν ο Βίτονας απέναντι. Ο άνθρωπος ο οποίος φέτος ήδη πανηγυρίζει, γιατί οι Pistons πάνε πολύ καλύτερα από όσο περίμενε ο καθένας. Προς το παρόν δηλαδή στην αρχή. Καλύτερα από τους Bucks. Α, το θέσουμε έτσι, καλύτερα από τους Bucks. Δεξιά μου είναι ο Αθέατος, ο Γιάννης Ακελαρίου. Εδώ ο άνθρωπος που έχει κάνει το multitasking να φαίνεται, ξέρω εγώ, βόλτα στο δάσος. Βλέπετε. Υπέροχο εδώ το multitasking. Αριστερά μου με φόρμα διακριτική Celtics, αλλά το μπάνερ καθόλου αδιάκριτο εκεί πέρα. Ο Γιάννης Κριτσοτάκης, ο Ζαν. Έτσι, η γωνιά των Celtics. Η γωνιά των Celtics. Που άμα κούφια η ώρα πάει καμιά μεταγραφή, ο Γιάννης μας βλέπει να μας φέρνει εδώ μέσα τριφύλια και θα μας λέει και Παναθηναϊκούς. Και θα παρεξηγηθούμε και τίποτα άλλο. Και εγώ είμαι ο DJ Rico. Πίσω μου είναι το χνούδι εδώ κάπου αράζει. Και όλοι εσείς αυτή τη στιγμή, την ώρα που γράφετε η εκπομπή σας, είστε live στο TikTok. Πέστε και τους φίλους σας, στείλετε μήνυμα. The word is out. We're back bitches και διάφορα τέτοια. Και στο TikTok μπορεί να πιάσετε και κανένα βίτονα έτσι. Κάνα glimpse. Τώρα είδαμε το πίσω μέρος του κεφαλιού. Αυτό, αυτό. Όχι και προηγουμένως το αντίληπες. Α, ναι. Βέβαια. Στο TikTok live είναι τα τσιπούρες, οι αγρίδες που λέω, που εμφανίζονται. Λοιπόν, παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα ξεκινήσουμε και θα μπούμε απευθείας στο ψητό. Εντάξει. Τα hot takes θα πάμε λίγο πίσω σήμερα στο πρόγραμμα. Γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε με την είδηση της εβδομάδας, με το γεγονός της εβδομάδας, με το συμπέρασμα της εβδομάδας. The Milwaukee Bucks suck. The suck bad. Στην αρχή δεν θέλαμε να το πούμε τόσο άσχημα την πρώτη εβδομάδα που είχαμε κάνει, γιατί έχουμε ξαναδεί άλλες και άλλες περιπτώσεις ομάδων να ξεκινάνε με ένα 2-1-3 και μετά να βρίσκουν τα πατήματά τους. Αλλά πλέον μετά από 7 ολόκληρες αγωνιστικές, 7 ολόκληρους αγώνες, γιατί την Τρίτη, σήμερα είναι Τετάρτη που γράφεται η εκπομπή, την Τρίτη χθες δεν είχε, γιατί ήταν οι προεδρικές εκλογές. Σωστά. Και το trade deadline στο NFL. Οι προεδρικές εκλογές δεν είχε αγώνες. Έχουν παίξει 7 παιχνίδια και έχουν κάνει μια πολύ ωραία νίκη στην πρεμιέρα. Αν μη τι άλλο, τους άλλους δύο ψόφιους. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε άλλες φορές. Οι Hornets κρατάγανε τους Pistons, συγγνώμη, no pun intended. Και εδώ μας καταδείς αναλογία. Οι δύο χειρότερες ομάδες στην Ανατολική Περιφέρεια να είναι οι perennial contenders, πώς το λέω. Το 3-4 για εμάς. Ναι. Νομίζω σαν εξ αρχής πρόβλεψε. Να υποθέσω ότι σαν οπαδός των Celtics χαίρεσαι, σαν content creator του NBA, να χωρίσει πάρα πολύ. Εγώ περνάω τέλεια. Ναι. Περνάω τέλεια και για αυτό το οποίο θα συζητήσουμε εδώ πέρα. Δηλαδή, εγώ από πέρσι λέω ότι πρέπει να φύγει ο Γιάννης από εκεί, από το Μιλιόκι. Δεν έχουν άλλα moves, θα τα πούμε. Αλλά νομίζω he's due. He's due for a move. Όποιος και να του πει ότι το περίμενε θα συμβεί αυτό το πράγμα φέτος για το 1-6, 1-7 και για αυτό το τραγωδία, θα είναι ακραίο αυτό το πράγμα. Έτσι, δηλαδή. Όχι, ναι. Δεν πάω να το περιμέναμε. Τους έδωσε κανένας για τελικούς NBA φέτος από τους τρεις μας? Όχι. Όχι. Μάλιστα. Είμασταν πολύ συγκρατημένοι. Τουλάχιστον. Ναι, γιατί εντάξει, έχουμε δει και το. Σώσαμε τα προσχήματα. Και το γεγονός ότι ο Γιάννης είναι και λίγο επίφοβος εκεί στα play-off. Οπότε άστο να μην. Λοιπόν, καταρχήν το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνουμε είναι να δώσουμε μια νούμερο ένα αιτία για αυτή την κατάδεια. Ακούω. Ποιο θέλει να ξεκινήσει? Νούμερο ένα, τι, αυτή την κατάδεια. Θα ξεκινήσω εγώ, ναι. Γιατί εσείς έχετε πιο πολύ ζουμί μετά στα takes σας. Άμα το πεις εσύ το σωστό, δεν θα πούμε τίποτα. Όχι, δεν είναι θέμα σωστού ή λάθους. Εγώ θα μιλήσω μπασκετικά. Δεν δουλεύει το γλυκό. Αυτό θα πω εγώ. Οι Bucks έχουν πολύ κακό πάγκο. Mm. Έχουν έναν scoring star ο οποίος δεν παίζει άμυνα. Έχουν έναν big guy, το Γιάννη, ο οποίος προσπαθεί να κάνει τα πάντα και δεν μπορεί. Έχουν έναν προπονητή ο οποίος είναι περισσότερο HR, δηλαδή manager, κατάλαβες, να διαχειρίζεται προσωπικό. Είναι περισσότερο, βραχνοκόκορας είναι. Παλιά ήταν motivational speaker, κάτι Ubuntu, κάτι αυτά. Τώρα νομίζω δεν λειτουργεί τίποτα από αυτά, ούτε Ubuntu ούτε τίποτα. Όχι, παραδοσιακά ο προπονητής σου πιστεύει ότι μια σειρά στα πλέον τελειώνει στα 3. Όχι στα 4. Ναι. Εδώ συζητάμε όμως πλέον για το. Ναι. Για να θα μπούμε στα play-off. Ναι, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Στα play-in. Βέβαια, εγώ είδα τον coach και δήλωσε ευθαρσός ότι θα είμαστε στα play-off μια χαρά, μην ανησυχείτε, όλα καλά θα πάμε. Εγώ τον είδα ότι πήρε ένα πολύ ωραίο κούρεμα.
Και έγινε viral η φωτογραφία. Ναι, γενικά πάντως, νομίζω ότι η ομάδα αυτή, θα πω γενικά ότι είναι θέμα χημίας, personnel, από το μπασκετικό κομμάτι δηλαδή, και κακών κινήσεων, κακού management, general management από τους ηθήνοντες της ομάδας. Αυτό. Μάλιστα. Ωραία τα πες. Τι παραπάνω μην να πούμε εμείς, Γιάννη. Εσείς θα δώσετε όμως τον Ντεσού κατά από τον παραβάν. Πρώτα απ' όλα, όποιος παίζει αντίπαλος με τους Bucks και είναι κοντός και είναι scorer, κάνει career night πλέον. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που όλοι παίζουν. Δηλαδή, τώρα είδαμε τον Garland να κάνει όργια απέναντι στους... Δύο φορές. Στο Lillard. Γιατί έχουν πολλά να χάσουν δύο φορές. Back to back χάσανε από την καλύτερη ομάδα της Ανατολής που είναι η Cleveland Cavaliers. Εντάξει. Κοίτα, ωραία. Το θέμα είναι ότι έχουμε ξεκινήσει μια χρονιά όπου οι δύο στάρ μας βάζουν κοντά στους 60 πόντους μέσω όρο. Το οποίο δεν είναι το επιθυμητό, είναι το ιδεατό. Και το αναμενόμενο, μπορώ να σου πω. Δεν ξέρω αν ήταν το. Εντάξει, αυτό τον επήραμε. Επίσης, φέτος ο Γιάννης δεν έχει βάλει τρίποντα ακόμα. By the way, for anyone who's counting. Δεν σουτάρει. Δεν σουτάρει, όχι. Απλά σου λέω δεν έχει βάλει ακόμα τρίποντα. Το βασικό μας πρόβλημα ποιο είναι. Ότι κάναμε μια κίνηση παίρνοντας τον Trent, τον Gary Trent Jr., την οποία τη χαιρετήσαμε και νομίζαμε ότι φέραμε. Έτσι, όπως το είπες, νομίζω ότι θα έλεγε τον οποίο ο Γιάννης δεν έχει χαιρετήσει όταν ήταν μικρός, το οποίο είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια όμως αυτό. η οποία νομίζαμε ότι φέραμε στην πόλη τον Ron Artest, δεν ξέρω εγώ, τον Bruce Bowen και κάτι ανάλογο τέλος πάντων. Δεν είναι Bruce Bowen ο Gary Trent. Όχι. Ο Gary Trent είναι ένας τίμιος αμυντικός. Θα είναι πολύ καλό στα passing lanes, έτσι. Το τρίτο όνομα που ήταν αλλά να πει, το είπε. Ότι ξαναφέραμε πίσω τον Τζου Χόλιντι. Ναι. Αυτό πιστεύαμε. Okay, δεν ήθελα να μιλήσω εκεί πέρα. Δεν ήθελα να στρίψω το μαχαίρι μέσα στην πληγή. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο Γκάρι Τρέντ δεν είναι ο παίχτης για τον οποίο τον πήρανε. Και του δίνουν πλέον σε κάθε match-up το assignment του καλύτερου σκόρ της αντίπαλης ομάδας και τον γλεντάνε όλοι. Δηλαδή, όλοι όμως. Όποιος έχει δει Γκάρι Τρέντ μπροστά του, έχει χαμογελάσει το χιλάκι του. Λοιπόν. Από εκεί πέρα, σίγουρα λείπει ο Μίτλετον επιθετικά, έτσι. Μα λείπει. Απ' την άλλη, βέβαια, ο Μίτλετον δεν θα μας βοηθήσει καθόλου στο πρόβλημα που έχουμε, της αθλητικότητας, της αμυντικής προσήλωσης. Γενικότερα, δεν μπορεί. Έτσι. Ο Μπρουκ Λόπες που μας λέει εδώ πέρα ο φίλος στην αρχή του, όταν ξεκινήσαμε, ο φίλος ο Γιάννης, είναι, μιλάμε σαν οάση, το πώς παίζει. Δηλαδή. Δεν περίμενε κανένας να μπει έτσι ο Μπρουκ Λόπες, ο οποίος κλείνει τρύπες δεξιά και αριστερά σαν rim protector. Ο Γιάννης δεν έχει ξεκινήσει καλά αμυντικά τη χρονιά. Πολύ κακός, επίσης. Συγγνώμη που θα σας το πω. Συγγνώμη που θα σας χαλάσω την... Στο χαλάσω, το αφήγημα. Σε όλους τους Έλληνες fans του NBA. Αλλά ο Γιάννης δεν παίζει καλή άμυνα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι προσιλωμένος εκεί πέρα, το οποίο βέβαια θα μπορούσε να είναι και πολύ δικαιολογημένο. Αν δεν ότι χρειάζεται να κάνει τόσο πολλά πράγματα στην επίθεση. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ο primary creator αυτής της ομάδας και ακόμα και αν δεν το φαίνεται από τα νούμερα, έχει νομίζω λιγότερες assist από τον Lillard. Αλλά ναι, ο Lillard έχει σχεδόν 6,3 ο Γιάννης, 6,7 ο Γιάννης. Όχι, 6,3 ο Γιάννης, 6,7 ο Lillard. Λοιπόν, οπότε θεωρώ ότι γενικότερα αυτό που είπε ο Γιάννης είναι απόλυτα σωστό, δεν έχει κολλήσει το γλυκό, παίζουν οι παίχτες μας. Έτσι, παίζουνε και δεν μπορούμε να κερδίσουμε κανένα μάτς. Ακόμα και στο μάτς το οποίο βάλαμε 80 πόντους ο Γιάννης και ο Λιλάρτ, έτσι, χάσαμε το μάτς με το buzzer beater ουσιαστικά του Μίτσελ το προηγούμενο παιχνίδι. Να πω κι εγώ. Ναι. Εντάξει, παιδιά, όλα αυτά που λέτε έχουν πολύ μεγάλο δίκιο. 95% είναι ο προπονητής. 95%. Ωραία, είχαν προπονητή με αυτήν την ομάδα ακριβώς. Τι ρεκόρ είχανε. Και είχανε πολύ καλό ρεκόρ. Πολύ καλό ρεκόρ. Yeah. Άρα το πρόβλημα ποιο ήταν, γιατί τον διώξανε. Στις διαπροσωπικές σχέσεις. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Άρα ξέρουμε ότι ένας προπονητής και δύο προπονητές που είχανε μπορεί να είχαν καλό ρεκόρ, αλλά δεν έκανε και παπάδες. Δεν είχε αλλάξει και τη φυσιογνωμία της ομάδας, δεν μετατρέψει, ξέρω εγώ, σε εκεί. Όχι, και βλέπω επίσης ότι δεν την είχε ταιριάξει και πού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν είχε προσαρμοστεί ακόμα ο Λίλαρτ. Ο Γιάννης με τον Λίλαρτ. Ναι. Και σε επίπεδο περσονέλ δεν είχαμε και μεγάλες διαφοροποιήσεις πέρσι με φέτος. Έτσι. Ποιος ο Πέιν ήταν ακόμα πίσω, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Κάτι δεύτερο κλασσά ονόματα. Άρα υπάρχει ένας τρόπος με έναν above average ή average προπονητή αυτή η ομάδα να έχει ένα ρεκόρ της τάξης στο 60% σε νίκες. Έτσι, 55-60%. Κάπου εκεί. Δηλαδή να νικάει, ξέρω εγώ, 30 παιχνίδια και να χάνει 15-14. Κάτι τέτοιο.
Εκεί δεν ήμασταν με τον προπονητή να το απολύσουμε. Ναι. Ένα το κρατούμε. Εγώ δεν λέω πως ήταν λάθος η απόλυση, γιατί όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν ξέρει ο κόσμος όλος. Αλλά είναι λάθος αυτός που έφερες. Γιατί αυτός που έφερες είναι sorry για την έκφραση κατσαπλιάς. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Ο άνθρωπος είναι πρώην προπονητής. Και είναι πρώην προπονητής σύμφωνα με δική του δήλωση. Γιατί όταν είχε φύγει και είχε απολυθεί από την τελευταία ομάδα στην οποία ήταν, που ήταν η Φιλαδέλφια Σέβιν Σίξερς. Μπορεί να πάρα πολύ καλά. Που την άφησε σε κακά χάλια και αυτή την ομάδα, η οποία υποτίθεται πως ήταν ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς με το Big 3, το οποίο όλοι το ξέρουν αυτό το Big 3 το οποίο υπήρχε εκεί πέρα. Έτσι. Νομίζω το κακό ξεκίνησε από τους Clippers. Που ξεκίνησε να κάνει τον Τζέιμ. Ναι, φίλε, αλλά και στους, Sixers όταν πήγε, η ομάδα άρχισε να ρολάρει, προχώρησε και μάλιστα μία χρονιά. Μην κοιτάς που έγινε το κακό με τον Σίμονς. Πριν ο Σίμονς αρχίσει και πάθει αγκύλωση, ξέρω εγώ, νεύρων, η ομάδα πήγαινε δηλαδή προς ολοταχώς να κατακτήσει την ορφανή κορυφή της Ανατολής. Για εκεί τους είχαμε. Όλοι μαζί. Και λέγαμε μάλιστα και ότι εδώ και πού πάμε κτλ. Αλλά αυτός ο άνθρωπος τι χάλασε την ομάδα. Χάλασε και τον παίκτη. Εγώ πιστεύω ότι στην καταστροφή του Σίμονς έχει ρόλο. Γιατί ένας προπονητής υποτίθεται θα σε κάνει καλύτερο και θα σου βρει όσο δεν μπέλεις κι αν είσαι. Και ενώ έχει αποσυρθεί, έχει πάει στο σπιτάκι του, έχει πάει στην τηλεόραση, περνάει πάρα πολύ καλά. Τι του ήρθε σε αυτού του ανθρώπου να πάνε να τον βγάλουν από την Αφθαλήνη, αφού δεν μπορεί. Καταρχήν δεν θέλει. Δεν θέλει, δεν έχει κίνητρο. Δεν έχει, δηλαδή ξέρουμε ότι πρωτάθλημα δηλαδή, θα κατακτήσει με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ξεκάθαρο. Άντε να πα καλά, άντε να σε πάει σε ένα σημείο και να πει μετά στο coach, κάτσε εκεί στη γωνία, κάνει τι αλλαγέ και να αναλάβουμε εμεί. Έχουμε φέρει και τον Λίλαντ, τα βάζει από τον λόγο και όλα μια χαρά. Εδώ μιλάμε για ένα ναυάγιο. Για έναν άνθρωπο που εδώ ο κόσμο καίγεται και τον οποίο πυκθενίζεται. Ναι. Και δεν κάνει τίποτα, δηλαδή δεν υπάρχει μια κίνηση μέσα στο γήπεδο. Από όταν τον έχουν αναλάβει, να πει ότι ένα μάτς ρε φίλε αυτό, το κέρδισε ο προπονητής, έκανε τρεις κινήσεις φοβερές, έκανε ένα play, αυτό το play είναι πολύ σημαντικό, κάτι έκανε, κάτι αυτό. Θα τη συζητάει, κάνει τίποτα, δεν υπάρχει. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, το, εντάξει και τον Λίλαρντ και τον Χούλιντ τα έχουμε πει από πέρσι, να γινόμαστε γραφικοί, αλλά το ξεπερνά αυτό το πράγμα. Και βλέπει ότι η ομάδα είναι άλλο μια ομάδα να μην μπορεί να νικήσει τα playoff στον πρώτο δεύτερο γύρο, άλλο να έχει έναν τραυματισμό, άλλο να μην παίζουν καλά στην αρχή δύο superstar σου και άλλο να είσαι το ρεντίκολο. Εδώ είναι το ρεντίκολο. Εγώ θέλω να πω ότι από τα στατιστικά στοιχεία κοιτώντας, μου κάνει εντύπωση ένα πράγμα. Βλέπεις ότι έχεις μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να σταματήσει κανέναν. Ωραία. Mm. Το πρόβλημά μας είναι αμυντικό ξεκάθαρα. Ναι. Έχεις δύο τρόπους. Είτε να προσπαθήσεις να δουλέψεις ώστε να φτιάξεις την άμυνα, το οποίο είναι αδύνατο. Δεν θα συμβεί. Δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση. Δεν θα γίνει αυτό. Αυτό πρέπει να έχει γίνει ήδη. Το δεύτερο είναι να ελέγξεις το ρυθμό. Οι Bucks είναι. Top 5 ομάδα σε defensive rebound percent και είναι η 8η ομάδα σε pace. Γιατί, φίλε. Γιατί. Για ποιο λόγο. Κράτα, δεν περίμενε. Κοίτα, μπορεί αυτό να προκύπτει όμως και από το Γιάννη, ότι είναι, πώς λένε, one man wrecking crew και μπορεί να τρέξει μόνο αυτό το γήπεδο και να αντιμετωπίσει. Αυτό θέλω να πω. Τι να τον πει, σταμάτα, μην τρέξεις. Όχι, να κάτσουμε όμως. Αλλά μην τα μπουμπουνάμε, ρε παιδί. Αυτό, να κάτσουμε να μιλήσουμε και να πούμε ότι αν δεν έχουμε το shoot, πάμε να μικρύνουμε λίγο τις κατοχές. Κατάλαβες, να μειώσουμε λίγο τις κατοχές. Να φέρουμε το παιχνίδι λίγο στα μέτρα μας. Βλέπω, το βλέπω. Δεν μπορούμε να τους ακολουθήσουμε έτσι. Εάν βγάλουμε από τη μέση, το Lob City, που το Lob City ήταν δημιούργημα. Μπορεί να ήταν και τον Doc Rivers, αλλά ήταν δημιουργία της αντικειμενικής πραγματικότητας. Ποια είναι αντικειμενική πραγματικότητα, έχει ένα παίχτη, τον διαλυτικό, τον φίλο μας, τον Chris Paul, ο οποίος καλός, κακός, χρυσός, οτιδήποτε, αλλά ο άνθρωπος τιμηρίζεται την ασίστα από 200 μέτρα. Ο άνθρωπος, αν μπορείς να έχεις φάει 15 κιλά παστίτσιο, θα σου βάλει ένα κομμάτι και θα το φας και το 16 κιλό. Σου σερβίρει την μπάλα πάνω από το καλάθι. Θα κάνεις λόγο υποχρεωτικά και όταν έχεις τους δύο ανθρώπους που πηδάνε πάνω από αυτοκίνητα, δηλαδή τον DeAndre Jordan και τον Blake Griffin στα ντουζένια του, θα γίνεις Lob City. Ποια είναι η συμβολή του προπονητή, δεν ξέρω. Αλλά αυτός ο άνθρωπος είναι αμυντικογενής επιθετικογενής. Ποιος είναι ο χαρακτήρας του προπονητή. Ο Doc Rivers ήταν πάντα ένας προπονητής ο οποίος βασιζόταν στην άμυνά του, είχε καλές αμυντικές αρχές. Και εγώ με τον Kevin Garnett είχαμε τους αμυντικούς προπονητές. Πάρα πολύ καλές. Ήταν πάρα πολύ καλός στο να σχεδιάζει plays, ειδικά μετά από time out. Και εγώ πέρα, το Ρόντο πάρα πολύ καλός. Βασιζόταν πάρα πολύ στην προσωπικότητα των παικτών του στην επίθεση. Δηλαδή αυτό είναι το. Και στο πώς αυτός θα βοηθούσε αυτή την προσωπικότητα να βγει προς τα έξω, να αναδειχθεί μέσω του character managing, κατάλαβες. Ήταν καλός manager χαρακτήρα. Που σε αυτό τώρα έχει γίνει ο χειρότερος από όλους, στο συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν θα είναι ο χειρότερος. Δεν είναι τόσο καλό σίγουρα. Από τους Sixers. Καλά, άμα δεν κερδίζει η ομάδα, θα υπάρχει γκρινιά. Όχι, στους Sixers κερδίζανε και υπήρχε γκρινιά. Εντάξει, είχαν και ιδιαίτερους χαρακτήρες. Οι περισσότεροι New Age NBA stars ιδιαίτεροι χαρακτήρες είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ερώτηση δεύτερη. Γιατί αναλύσαμε τα αίτια, θες να πεις κάτι για τα αίτια ακόμα. Όχι για τα αίτια, δεν θέλω να πω κάτι. Θέλω να μου πείτε, γιατί θα το πούμε σε τρία επίπεδα το segment. Πώς αναστρέφει είναι αυτή η κατάσταση. Πόσο σώνεται και πώς το βλέπετε αισιόδοξα, απεσιόδοξα κτλ. Κοίτα, ότι μπορεί να σωθεί, μπορεί. Δηλαδή θέλω να πω νωρίς ακόμα. Αν συνεχίσουν έτσι όπως παίζουν, εγώ δεν ξέρω πώς θα σωθεί. Είναι
είναι. Ρε, μήπως είναι σχέδιο να πάρουν το Κόμπερ Φλάκ. 22η. Δεν το έχουν πει. Είναι 22η σε defensive rating. Αυτό θα πάει μόνο προς τα κάτω. Δηλαδή οι ομάδες τώρα αυτή τη στιγμή είναι και στην αρχή. Mm. Δηλαδή, αν αρχίσουν και ρολάρουν οι ομάδες και αρχίσουν και παίζουν με τίποτα Δύση. Και όταν επιστρέψει και ο Μίτλετον. Που θα τρέχουν. Που θα τρέχουν λες και δεν υπάρχει αύριο. Ποιον θα σταματήσουν. Έτσι όπως πάνε, με αυτό το σκεπτικό και με αυτή την τακτική, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα θα γίνεται μόνο χειρότερο. Όχι από θέμα θέσης απαραίτητα, αλλά και σαν ψυχολογία, σαν ατμόσφαιρα, σαν όλα. Ωραία, κοίτα. Να πω το εξής. Δεν θα συμφωνήσω ότι δεν μπορεί να πάει καλύτερα προφανώς, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει χειρότερα από αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή το 1-6. Ναι. Αλλά υπάρχουν κάποιοι παίκτες που μπορεί να δοθεί περισσότερος χρόνος. Δηλαδή, π.χ. ο Άντρεν Τζάκσον. Το λέμε από πέρσι. Εντάξει. Του δίνει λίγο παραπάνω χρόνο φέτος. Έτσι. Αλλά και πάλι λέει το τέλο ημέρα. Συγγνώμη. 12 λεπτά παίζει. Θα κάνει νίκη σε δύο άντρε Τζάκσον, τα 12 λεπτά θα πάει στα 20, γιατί παραπάνω από 20 δεν πάει. Λοιπόν, άκου. Θα κάνει νίκη στο ένα. Είναι αυτό τώρα, δηλαδή σοβαρά τώρα. Είναι σαν να λέμε, δηλαδή, έχω φάει μια σφαίρα στο στομάχι και λέει βάλε λίγο εδώ, λίγο νόπνευμα στο χέρι σου. Ρε, δεν είναι αυτό τώρα, δηλαδή, η απάντηση. Κοίτα. Ωραία. Όσο και αν δεν μπορώ να πω άσχημα πράγματα για τον Doc Rivers, νομίζω he's done. He's done, πρέπει να τον διώξουν. Το hot take μου ποιο ήταν. Την προηγούμενη εβδομάδα, ότι δεν βγάζει τη χρονιά. Ποια χρονιά, το 24. Το 24. Ναι. Έβγαλε εκλογές. Ναι. Γιατί στην Αμερική δεν έχει παρέλαση, οπότε ναι. Εκλογές. Ναι. Και έβγαλε και Halloween. Δεν ξέρω και Halloween. Αν θα βγάλει το Thanksgiving. Είναι οι πρώτες αγωνιστικές. Thanksgiving, μπράβο. Λοιπόν, κοίτα. Οπότε ναι, θεωρώ ότι έχει στραβώσει τόσο το πράγμα αμυντικά όσον αφορά την αμυντική τακτική, που δεν φτιάχνει. Είναι φάση ανεπιστρεπτή η φάση. Το θέμα είναι ότι παίζουν καλά επιθετικά οι δύο μας stars και δεν παίζει ρόλο αυτό στις νίκες μας. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά δεν μπορώ να συζητήσω άλλο για τους Bucks. They are out of moves. Δεν έχουν κάνει τίποτα να κάνουν. Έχουν ένα πικ δεύτερου γύρου το 2032, ξέρω εγώ πότε είναι. Έχουν δώσει όλα τους τα assets, δεν έχουν τίποτα. Έτσι. Ναι, το Γιάννη. Ρε παιδί, άλλο λέω τώρα. Από τα draft capital. Έτσι. Κανείς δεν θέλει το Middleton σίγουρα. Κάποιος μπορεί να θέλει το Λόπες, που νομίζω ότι είναι το μοναδικό που θα μπορούσε να κάνουν. Εκεί καταδύσαμε. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι η ομάδα αυτή μπορεί να γυρίσει. Το υψηλότερο που μπορεί να φτάσει πιστεύω ότι είναι play-in. Δηλαδή πάνω από την 6η θέση, πάνω από την 7η θέση δεν μπορεί να φτάσει, έτσι όπως έχει ξεκινήσει από την αρχή. Διότι δεν τους έχουν πάρει χαμπάρι. The word is out. Ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε για να τους νικήσουμε. Και θα χάνουν και από ομάδες, όχι μόνο καλές, θα χάνουν και από μεσές προς κακές ομάδες. Και από την Ανατολή και από τη Δύση. Και τους έχουν βρει το κουμπί τους και στα δύσκολα. Όποιος έχει δυνατό γκάρντε, σκόρερ. Και στα δύσκολα κάνουν και ένα χάκι Γιάννης και θα το στέλνουν και στις βολές που δεν έχει βελτιωθεί και εκεί καθόλου. Και η φάση θα είναι αυτή. Δικό τους πικ έχουν το 31. Πάρα πολύ ωραία. Δικό τους. Ούτε swap, ούτε αυτό. 2031. Και ούτε second round δεν έχουν. Όσο σκέφτομαι το 2031. Δικό τους πικ σου. Δεν έχουν. Σε κάθε γύρο. Είναι πιο κοντά στη χρονιά που έχει. Δώσανε 5 second round picks για τον Jay Crowder πέρσι. Ωραία. Μιλάμε τώρα. Κοίτα, έχω πει καλά λόγια για το Horst. Έχω πει καλά λόγια για το Horst, αλλά δεν θα μπορούσε να κάνει χειρότερο trade από αυτό. Είναι η δεύτερη φορά έτσι. Που λέει κάτι πάνω μου. Δεν μπορεί να πάει κοντά στο Rivers και έχω πει καλά λόγια για το Horst. Αλλά από κάπου εδώ υπάρχει ένα φτιαράκι το οποίο μπαίνει μέσα στην αυτό, ανοίγει και τα λοιπά. Εγώ σας δεν μπορείς, λέει, και να δεις να τους υποστηρίξεις και να δεις να βρεις μια έτσι ακτίδα αισιοδοξία. Δεν μπορείς, ρε φίλε. Κακά τα ψέματα, αν το πάρουμε, αν κρίνουμε καθαρά μια GM δουλειά. Και θέλουμε να πούμε πώς μπορεί αυτή η ομάδα ξεκάθαρα τεχνοκρατικά από πρωταθλητές να πάει καλά. Ο μόνος τρόπος να ανακάμψει είναι να βρει πίξ. Ναι. Να ανανεώσει φτηνό αίμα. Ναι, συγγνώμη. Εσύ τώρα μιλάτε για άλλη χρονιά. Τα βρει πίξ, τι να βρει πίξ. Δεν σώνεται, ρε παιδί μου, το πράγμα φέτος. Δεν φαίνεται να σώνεται. Περίμενε. Ο μοναδικός τρόπος είναι άμα αλλάξει προπονητή. Ναι. Και έρθει κάποιος άλλος με άλλο σύστημα, σε νέες βάσεις και θα χάσουμε σίγουρα 10-15 παιχνίδια, να χάσουμε ξανά και άλλα παιχνίδια. Θεωρώ δεδομένο ότι η ομάδα, άμα δεν κάνει αυτό το πράγμα, είναι καταδικασμένη να μην βγει ούτε καν play-in tournament, να κάνει κάποιες νίκες, δηλαδή να κάνει κάποια ξεσπάσματα που θα την οδηγήσουν ξέρω, να παλέψει για το play-in και στο τέλος. Όπως παραδοσιακά παλεύουν ξέρω, στην Ανατολή οι Hawks και οι Heat. Όπως δηλαδή μια πορεία παρόμοια με τη Heat την περσινή που ήταν μεταξύ θεράς και θρασίας και στο τέλος μπήκανε. Mm. Αυτό είναι τα βάνη. Και καινούριο προπονητής να έρθει. Απλά, αν έρθει καινούριο προπονητής, ξέρετε και ποια στιγμή θα έρθει, υπάρχει πιθανότητα να βρουν έναν τρόπο παίξηματος, να βρουν πώς θα νικήσουν, να αλλάξουν λίγο το χαρακτήρα της ομάδας και όλο αυτό να γίνει κοντά στα play-off. Και να πούνε, τώρα που το βρήκαμε και να γίνουν ξαφνικά οι φετινοί Indiana Pacers, ξέρω εγώ, οι φετινοί να έχουν κάνει και μια-δύο κινήσεις ανταλλαγές μέσω trade deadline, να βρουν κανένα ψοφίμι ο οποίος θα κάτσει καλά στην ομάδα τους, κάνανε αυτοί, δηλαδή κάνανε άστεγο
αλήτη που δεν θα έχει ομάδα που θα έχει τσακωθεί με όλο το σύμπαν. Και να, από το πουθενά. Δηλαδή αυτές όλες τις πιθανότητες που λέμε πολύ μικρές. Γιατί, διότι ξαναλέω, όπως το είπαν και τα παιδιά, είναι μια ομάδα που τις έχουν βρει τον τρόπο να την κοπανάνε. Και το χειρότερο είναι ότι δεν κάνουν κάποιες ήττες οι οποίες είναι μπλοά. Η ομάδα, η οποία αυτή η ομάδα έπαιρνε πάρα πολύ εύκολα τα κλειστά παιχνίδια. Ήταν μανούλα αυτό το πράγμα. Το αντίθετο του Celtics μέχρι να πάρουν το πρωτάθλημα. Οι Celtics δηλαδή είχαν μια χίλιο στέρνα που ήταν άμα το παιχνίδι πάει στον πόντο, όχι δυσκολευόμαστε κτλ. Τώρα τα παιχνίδια αυτά που έχουν χάσει δεν είναι όλα, ξέρω εγώ, έχουμε φάσει κατά κέφαλο. Ήταν και το selling point για τον Λίλαρ. Ακριβώς. Ότι θα είναι στο τέλος Dame Time και το βάλε. Το βάλε ο Λίλαρ και μετά το βάλε και ο Μίτσελ. Ωραία, και πάμε και στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι. Στο πιστεύετε ότι θα προχωρήσει ο Γιάννης στην κίνηση που φημολογεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, ακόμα και πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, και θα ζητήσει ανταλλαγή, θα τον κάνει ανταλλαγή το Μιλγό, γιατί μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Το Μιλγό και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση που είμαστε. Δεν θέλουμε να είμαστε καταδικασμένη ομάδα για τα επόμενα 15 χρόνια. Έλα, καλό μου παιδί. Πάρε την οικογένειά σου όμως. Ευχαριστώ. Thanks for the memories. Και όλα νοιαζόμαστε για το δικό στο legacy, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα εδώ πέρα φαίνεται ότι δεν πάει το πράγμα και χαλάμε χρόνια. Από το πικ του Γιάννη. Τώρα αυτό μιλάμε είναι πικ Γιάννη αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην βάζει βολές, μπορεί να μην έχουμε κάνει δουλειά στο τρίποντο και πλέον δεν σουτάρουμε καν. Αλλά αυτά που κάνουμε καλά τα κάνουμε σε ναι. top level. Βέβαια, επειδή είναι player driven league αυτό το πράγμα που είναι το NBA τώρα τα τελευταία χρόνια, αν αυτό ζητήσει ανταλλαγή δεν έχουν καμία άλλη επιλογή παρά μόνο να την κάνουν. Όχι, ξεκάθαρα. Μα δεν πάει και η ομάδα καλά. Δεν έχει καμία. Είναι κάποιο εδώ πέρα που πιστεύει ότι οπωσδήποτε ο Γιάννη θα ζητήσει ανταλλαγή φέτος ή του χρόνου. Είμαι 100% σίγουρο. Μιλάμε, έχει προετοιμάσει το σιτότο. Αυτό, αρχίζουν και... Το μιλήσαμε, ναι, δηλαδή... Έχει προετοιμάσει το έδαφος με δηλώσεις τα τελευταία δύο χρόνια, τα οποία σίγουρα το χτίζουν όλο αυτό, και στον κόσμο, λέει, και στις συνείδησεις του κόσμου της ομάδας, δηλαδή, έτσι, ότι δεν πάει το πράγμα, ότι παιδιά, άμα δεν μπορώ να κερδίσω εδώ πέρα, πάω να κερδίσω αλλού, τα έχει πει αυτά. Έτσι. Μα και τώρα πρόσφατα δήλωσε ότι, δηλαδή... Αφέθηκαν εχμές. Όχι, δεν ήταν σε φάση χαβαλές όταν ναι, δεν θέλουν να μεταλλάξουν εκείνοι άμα δεν κερδίσουμε. Ναι. Άρα εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι δεν θα σε ανταλλάξει από μόνο το βιβλίο. Αυτό το οποίο θέλω να πω. Είναι. Συγγνώμη. Από τη γνώμη μου για την ανταλλαγή. Τι πώ? Για την ανταλλαγή, από τη γνώμη μου, αν θα θελήσει ο ίδιος να γίνει. Πριν το πει, ναι. Μισό λεπτάκι. Θέλω να πω κάτι. Κοίτα. Γενικότερα, όσο με ξέρετε, δεν μ' αρέσει να χαίρετε από τα αυτιά κανενός. Έτσι, δεν είμαι τέτοιο. Θα πω την γνώμη μου και α με κράξετε. Ο Γιάννης είναι πάρα πολύ υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει αυτή την ομάδα. Καλά, εννοείται. Έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης. Επίσης, του προσάπτει 100%. 100%. Το ότι δεν έχουν καλύτερη χημεία με τον Λίλαρντ αυτή τη στιγμή. Εν γνώση του, δεν ασχολήθηκε καθόλου σε όλη την off-season να βρεθεί λίγο να κάνουν μερικές προπονήσεις με τον Λίλαρντ, λίγο να το βρούνε. Δεν έχω δει ποτέ ένα παίκτη με το στάτους του Γιάννη. Που είναι MVP caliber παίχτης, να έχει έναν συμπαίχτη ο οποίος να είναι πολύ πολύ ψηλού επίπεδου και να μην δουλεύουν εμφανώς και να μην κάνει σημαντικού και δουλειά και προσπάθεια για να δουλέψει. Του φέρω ένα παίχτη ο οποίος τον ήθελε και δεν βλέπω τον παραμικρό από τον Γιάννη ώστε να δείξει ότι θέλει να δουλέψει το τέτοιο με τον Λίλαρντ. Επίσης έχει πολύ μεγάλο μερίδιο στα διοικητικά. Στην απόφαση μετά το πρωτάθλημα να μην γίνει ανταλλαγή ο Μίτλετον. Αυτό. Που άσκησε βέβαια το πάρα πολύ από εκεί. Στους προπονητές που σου πήγαινε έλα και ο φύγε. Αυτό διάλεξε τον Γκρίβιν, μετά αυτό τον έφαγε κιόλα. Εντάξει, αυτό δεν το ξέρουμε, το δεύτερο που είπα. Όχι. Τον ρωτάνε. Αλλά όμως εγώ νομίζω ότι το κακό ξεκινάει από αυτό που είπε ο Βαγγέλης. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή, αν θέλει να πει ότι εγώ θα ασχοληθώ και πέρα από τον μπάσκετ, πρέπει να λάβει σκληρές αποφάσεις. Το general managing δεν είναι. Το LGM που λέμε. Το LGM δεν είναι και καλά. Κατάλαβε. Δεν παίζουμε NBA 2K. Ότι οι φίλοι μας θα μείνουμε εδώ με τους φίλους μας. Άμα θες να τα δεις τα πράγματα ρεαλιστικά, πρέπει εκείνη τη στιγμή, στο peak του, εκεί που θα πάρει το μεγαλύτερο value, να πάρεις και εσύ το μεγαλύτερο value. Και να δώσεις νέα ανάσα σε μια ομάδα. Μετά από αυτά τα χρόνια θα έχεις αποκτήσει χημεία με τον καινούριο. Και άμα σου ρωτήσεις και κολλήσεις και ένα star ακόμα, τότε ξανακάνεις ομάδα Big 3. Και να σου πω κάτι. Ομάδες που έκαναν σοβαρή διαδρομή. Και κατάφεραν και έμειναν στον αφρό για παραπάνω καιρό. Αναζωογονήθηκαν είτε από trades, είτε ακόμα πιο σημαντικά από draft picks τα οποία τα έκαναν τρελό hit. Έχουμε δει και στους Warriors, έχουμε δει και στους Spurs που πιο παλιά, που από το πουθενά έγιναν πάλι διεκδικητές επειδή επέλεξαν στον draft τον Leonard. Δεν έπαιρνε στον draft τον Leonard, τον έκαναν ανταλλαγή. Με κάποιο τρόπο φέραν τον Leonard αυτό. Ναι.
Και διώξανε τον παίχτη που ο Πόποβιτς έλεγε ότι είναι ο αγαπημένος μου παίχτης. Ο Τζορτζ Χιλ, ναι. Αλλά πρέπει να πάρει σκληρές αποφάσεις. Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι ο Γιάννης πολύ δύσκολα θα φύγει από το Μιλγουόκι. Πολύ δύσκολα. Πιστεύω αληθινά. Μπορώ να κάνω λάθος. Και θα σα εξηγήσω γιατί. Γιατί τα στοιχεία. Είναι ρομαντικός. Δεν είμαι ρομαντικός. Πιστεύω ότι ο Γιάννης είναι ρομαντικός. Πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Ήταν λες εσύ. Ότι είχε αλλάξει αυτό. Βλέπω ρε παιδί μου το πώς συμπεριφέρεται στην οικογένειά του. Από το extension που έκανε τότε με τον Λίλαρντ. Ναι, βλέπω πώς έχει κάνει το γάμο του, βλέπω πώς έχει κάνει τις business του, βλέπω πώς τα έχει κάνει όλα και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μου θυμίζει σε πάρα πολλά πράγματα τη γυναίκα μου. Που πηγαίνει δηλαδή. Ναι, επιθυμεί μια σταθερότητα επαγγελματική και προσωπική, σε αυτό το πράγμα εννοώ. Και την επαγγελματικότητα, τη σταθερή επαγγελματική και προσωπική ζωή τη βάζει πάνω απ' όλα. Θέλει να έχει χύσει το κεφάλι, δεν θέλει περιπέτειες. Δεν θέλει δηλαδή τώρα θα πάω εκεί και θα κάνω. Δηλαδή αυτή είναι η εντύπωση που μου έχει δώσει. Δεν θα πέσω από τα σύνθημα προφανώς άμα ζητήσει trade, στο λέω, αλλά όσο βλέπω ότι έχει αυτά τα μυαλά, πιστεύω ότι θα πριντανεύσει. Η παραλογική. Δεν θα πω τη λέξη λογική, ούτε συντηρητισμός. Η αντίληψη που έχει για τα πράγματα. Ότι τι, ότι δεν θέλει να είναι στο top 10 παιχτών όλων των εποχών. Θέλει. Απλά ξέρει. Μα εκεί, εκεί οδεύουμε αυτή τη στιγμή. Θέλει, αλλά δεν θέλει κιόλας. Δηλαδή, έκανε ένα ξεκίνημα καριέρας που ο Γιάννης πήγαινε ντουγρού για top 5 όλων των εποχών. Γιάννη. Πλέον δεν είμαστε εκεί. Η δήλωση, πλέον έχουμε περάσει. Η δήλωση ότι είναι ένα απλά παιχνίδι. Και ότι δεν έγινε τίποτα και δεν έχουν αλλάξει, ρε Βαγγέλη. Είναι δύο-τρεις δηλώσεις οι οποίες δείχνουν ότι είναι ασφαλή. Το ίδιο καλοκαίρι, όταν γύρισε στο Μιλγουόκι, έλεγε άλλα πράγματα. Τι μου λες. Του φέρανε το Λίλαρντ. Δεν είμαι καθόλου. Δεν τσακωθώ για αυτό το θέμα. Θα πω ότι μπορεί να έχεις δίκιο. Απλά εγώ σου λέω ότι ως τώρα, με τα δεδομένα ως τώρα, πιστεύω ότι ο άνθρωπος έχει λύσει τα προβλήματα της ζωής του, έχει τις business του, μπορεί να μείνει στο Μιλγουόκι να είναι βασιλιάς για πάντα. Μπορεί μετά από 2-3 χρόνια να βρουν έναν τρόπο να φτιάξουν ομάδα με παίχτες που θα πάρουν. Πού θα τους πάρουν. Με free agents που θα υπογράψουν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μπορεί να πιστεύει αυτό το πράγμα και να λέει κάτσε τώρα πού να και τι είναι και ποιος. Αυτό δηλαδή, αυτή είναι η εντύπωση που έχω. Δεν είναι 100%, δεν είναι τόσο, πώς να σου το πω, στέρι όσο ήταν 2-3 χρόνια πριν, αλλά ξέρω ότι αυτού του τύπου οι άνθρωποι που έχουν αυτή τη λογική δύσκολα αλλάζουν. Δεν το αποκλείω, αλλά σου λέω γιατί το στηρίζω. Αλλά στην περίπτωση που θα γίνει η ανταλλαγή, είτε θα ζητήσει να το κάνουν, ο φίλος μας ο Ζαν εδώ έχει 5 φρίσκοι candidates, θα ξεκινήσει από τον πιο. Λιγότερο έτσι, ενδιαφέρον και θα καταλήξει στο top. Okay, να ξεκινήσω από το λιγότερο ενδιαφέρον. Ναι. Λοιπόν, έχει ακουστεί ξανά ότι ενδιαφέρθηκαν και ενδιαφέρονταν και ο Γιάννης, apparently, για τους Bulls. Ναι. Ναι. Του αρέσει πολύ. Αρέσει και δίπλα. Αρέσει στην Nike. Είναι μία ώρα. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Ότι αρέσει πάρα πολύ στην Nike, στην εταιρεία η οποία έχει, ξέρω εγώ, το συμβόλαιο με τον Γιάννη κτλ. Και επίσης μιλάμε για μια ομάδα η οποία στα μάτια της λίγκας και στα μάτια του φιλοθεάμενος κοινού πρέπει να πρωταγωνιστεί. Δυστυχώς δεν θα πρωταγωνιστεί γιατί το βασικό λόγο τον έχει ένας άνθρωπος, ο αγαπημένος παράγοντας. GM. GM της. Αρτούρος. Το Αρτούρος, ο πρωταθλητής Ευρώπης 1997, με τον γλυκό του σουτ έτσι το λίγο πλαγιασμένο. Ναι. Πάντως, αν ήθελε να πάει κάπου. Αλλάζοντας όσο λιγότερο δυνατό τη ζωή του, είναι το Σικάγο. Δίπλα είναι. Ναι, αλλά είναι μεγάλη αγορά. Είναι τρίτη μεγαλύτερη αγορά στο NBA. Είναι δηλαδή το Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη. Να θέλω να πω πας από εδώ, εδώ. Ναι, αλλά είναι πολύ μεγάλη αγορά. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, ναι, δεν λέω. Εμένα δεν με χαλάει αυτό, αλλά. Να ρωτήσω κάτι. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το value αυτή τη στιγμή του Γιάννη το κούμπο σε μια αγορά. Δηλαδή, τι θα έπαιρνε για να φύγει από το Μιλγουόκι και να πάει σε μια άλλη ομάδα. Τι λες. Πόσα πικ πρώτου γύρου και τι παίχτε. Καλά, εντάξει. Ό,τι έχει. Πόσα πικ θα δώσεις, ναι. Για συγγνώμη, άμα ο Μίκαλ Μπρίτζης αξίζει 4 first round picks, πόσο αξίζει ο Γιάννης. 4 first round picks. Έλα ρε Βαγγέλη τώρα. Και κάτι παίχτες. Δηλαδή 4 first round picks, έτσι, και ξέρω εγώ τον Μπουζέλης. Ο Μάικαλ Μπρίτζης. Και τον Λαβίν. Πάρτε ο Μάικαλ Μπρίτζης ήταν 4 first round picks. Μας έκανε χάρη. Μας έδωσε το Λαβίν, μας έκανε χάρη. Ο Σέι είχε πάρει 5. Ο Σέι δεν ήταν παίχτης τότε. Και είχε πάρει 5 όμως. Λοιπόν, το NBA επιτρέπει να κάνεις trade, νομίζω, τα picks σου μέχρι 7 χρόνια down the road, κάτι τέτοιο. Έτσι. Και τα 7. Και τα 7 και την ψυχή της μάνας σου. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι κάτι debatable. Όποιος δεν έχει, ας πούμε, παραπάνω από 5 first round picks στην φαρέτρα του, δεν είναι μέσα στο top 10. Δεν είναι ένα band, άρα δεν είναι, ωραία. Λέω τώρα εγώ. Οι Bulls έχουν, ναι. Θεωρητικά έχουν, ναι. Γιατί σου ανέφερα. Θεωρητικά. Μισό λεπτό να δω. Οι New York Knicks. Ναι. Οι οποίοι δεν έχουν τα picks. Δεν έχουν. Έχουν όμως τον Carl Anthony Towns. Δεν φτάνει. Έχουν και δεν το θέλουμε κιόλας. Δεν το θέλουμε. Το Milwaukee δεν το θέλει. Δεν νομίζω ότι το θέλει. Κοίτα, οι Knicks θα ήταν το απόλυτο φοβορή αυτή τη στιγμή αν δεν είχαν κάνει τίποτα από πέρσι.
Ποτέ δεν θα ήταν το απόλυτο φαβορί, διότι η οικογένεια του Ντετοκούμπο δεν έχει καλή εμπειρία από του New York Knicks. Άσε μας, Ευαγγέλη. Άρα, μιλάμε για τα picks μέχρι το 32, ας πούμε. Ναι. Οι Bulls έχουν δικά του από το 28 και μετά. Τέσσερα. Δύσκολοι. Έχουν άλλον. Θα μπορούμε να βρούμε έξι. Τον Spurs που πιθανότητα θα έχουν το φετινό, θα έχουν τον Spurs και του χρόνου. Δεν έχουν το first round pick του Spurs σίγουρα. Έχουν το pick του Spurs. Ναι. Λοιπόν, από το 28 και μετά ουσιαστικά είναι. Να πω και εγώ κάτι για το Miami θέλω να πω. Που είναι και εκεί στο top 3 σίγουρα. Ξεχνάω. Ξέρετε, δεν σα αρέσει. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Συγγνώμη, το Miami όμω έχει τα pick του. Δεν νομίζω ότι το Μαϊάμι έχει όλα τα πίκ. Όχι, δεν έχει όλα τα πίκ. Τώρα τι συζητάμε. Δηλαδή, συζητάμε για από όλα τα πίκ θα έχουν κάποιε ομάδε που δεν θα πήγαινε. Okay, ναι, αλλά συγγνώμη. Το Μαϊάμι είναι μέσα στι συζητήσει όλων. Μα δεν έχει τα assets όμω. Δηλαδή, οκ, α το χάκε. Καλά, τον Butler δεν το θέλουν οι άλλοι. Έτσι, οπότε θα βρούμε. Όχι, για να γίνει super power το Μαϊάμι πρέπει να κρατήσει και τον Butler και τον Αντεμπάγιο. Το Μαϊάμι από το 29. Δεν είναι η ίδια κατάσταση. Δεν έχουμε assets. Δεν έχουμε τέτοιου είδου assets. Ωραία, εσύ θε να την πα την κουβέντα σε δύο ομάδε προφανώ. Η μία είναι ο Κλαχώμα City Thunder. Όχι, ανέφερε στου Knicks. Μια στιγμή μου λέει. Ναι. Θέλω να πω κάτι σε αυτό. Άμα λοιπόν οι Knicks, α πούμε, είχαν κάνει το trade του Cut. Οκ. Okay. Λοιπόν, και δεν είχαν κάνει το trade του Bridges. Θα ήταν ξεκάθαρο νούμερο ένα φαβόρι για εμένα. Δηλαδή θα πήγαινε εκεί πέρα με τσαρούχια ο Γιάννης. Και βέβαια, κάνοντα το trade του Cut, δεν έχει κανένα νόημα το trade του Bridges. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Γιατί το trade του Bridges έγινε όχι γιατί ο Bridges είναι ο 4 first round pick που θα αλλάξει τη μοίρα σου, αλλά γιατί κάνει το conglomerate, την ομάδα κτλ. Το οποίο διαλάσαμε αμέσως μετά. Ναι. Έτσι. Ναι. Αλλά δεν έχουν πλέον τίποτα που θα μπορούσε να ενδιαφέρει του Bridges. Έχω μια ομάδα εδώ που έχει 6 picks μέχρι το 31. Η οποία είναι? Η Golden State Warriors. Μάλιστα. Οι δύο ομάδες που θα συζητήσουμε, είναι η Golden State Warriors και ο Oklahoma City Thunder. Και οι δύο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις για τον Ζαν, τον φίλο μας. Υπάρχει και άλλη μία. Ποια? Μην πεις την Boston Celtics, θα μην πιέσουν τα γέλια. Όχι, εντάξει. Ποια είναι η άλλη? Δεν μπορούν να είναι η Boston Celtics. Η Houston Rockets. Ξεκάθαρα. Αυτές οι τρεις νομίζω είναι οι πιο πιθανοί προορισμοί για τον Γιάννη άμα θελήσει να φύγει. Αν πάρει τηλέφωνο τον Σπανούλη, να του πει τι ωραία που ήταν ο Σπανούλη στου Ρόκετ, τι ωραία που έχει περάσει. Ορίζει Παναγίες Μάνας και σπίτι. Για του Σπανούλη όμω ήταν. Ναι, μια mentality. Ναι. Κοίτα, αν η Thunder είναι η πιο intriguing ομάδα όσον αφορά το ρόστερ και του νέου παίκτε κτλ. Νομίζω ότι το Houston είναι δεύτερο. Να κάνω ένα πολύ γρήγορο breakdown για τι τρει περιπτώσει. Πολύ γρήγορο. Το Houston, όπω καταλαβαίνετε, θα πάει σε μια ομάδα στην οποία θα μείνουν αρκετοί νεαροί παίκτε. Έτσι, θα φύγουν κάποιοι, αλλά θα μείνουν αρκετοί νεαροί. Προφανώς θα έχει αυτός λόγος το οποίο θα φύγει, που θα μείνει, θέλω να πιστεύω. Θα κάνει μια πολύ καλή μαγιά, έχει ένα πολύ καλό προπονητή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθεί ομάδα αυτόματα contenders. Ποιοι? Οι Rockets. Δεν θα θεωρηθούν αυτόματα contenders. Γιατί γίνει ειδήσει, γιατί είναι άλλα πράγματα. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά πρέπει να τους δούμε, να δούμε ποιοι θα είναι. Και πρέπει να πάει και κανένας δύο βετεράνοι εκεί πέρα. Άμα λοιπόν τους δίνανε το Rich Shepard. Άμα τους δίνανε τον Amen Thompson. Άμα τους δίνανε. Αυτούς που δεν παίζουν τώρα, θες να πεις. Όχι, αυτούς οι οποίοι έχουν ξεκάθαρα τεράστιο μέλλον στην Ευρωλίγκα. Θα ζητήσουν όμως και υπάρξει κάποιον παίχτη από αυτούς. Θα ζητήσουν τα πικς και θα ζητήσουν ανερχόμενους πιτσιρικάδες με χαμηλά συμβόλαια. Αυτό είναι το δικαιολογικό. Μα ναι. Εγώ σας υπογράφω ότι αυτό το trade χωρίς το Σεγκούν δεν γίνεται. Δεν γίνεται χωρίς το Σεγκούν. Ο Σεγκούν έχει πάνω όλα τα στοιχεία που θα ζητήσει το Μιλγό για να στραχθεί στην ομάδα του. Το πικς και το Σεγκούν. Αυτό, αλλιώς δεν γίνεται. Ή το Green, να πάρουν το Green. Δεν θα κάνεις reset, φαίνοντας ένα παίκτη που έχει max συμβόλαιο. Ένα, απ' την άλλη δεν πρόκειται να κάνουν οι άλλοι trade. Δεν θα το δεχτεί ο Γιάννης. Να πάει στους Houston χωρίς τον καλύτερο του παίκτη, ας πούμε. Κατεμένα. Εντάξει, είναι και πάνω κάτω κοντά, δηλαδή. Όχι, ο Σενγκούν είναι ο Τζέλεγκριν. Δεν ξέρω αν θα δουλέψουν. Το Τζέλεγκριν θα το δώσει, ας πούμε. Okay. Ωραία, αυτό είναι ο μεγάλο πιστοτικό. Αυτό είναι το πίσω. Μεγάλο. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε του στέλνει το Reed, τη Σέπαρντ, τον Άμεν Τόμψον και τον. Και πολλά. Δύο από τα τρία. Το Whitmore και τον Jalen Green, του στέλνει και τέσσερα πίξ και είσαι κομπλέ. Μάλιστα. Έγινε πολύ ωραία. Και μετά φτιάχνει. Και πάλι όμω η ομάδα θα είναι contender. Με τον Van Fleet, τον Σενγκούν, τον Γιάννη, τον Brooks. Τον Brooks. Και τον Τάρι Ίσον και τον Τζαμπάρι Σμιθ. Okay. Και ο Τζαμπάρι Σμιθ θα μπορούσε να είναι. Δεν είναι για πρωτάθλημα αυτή η ομάδα. Άμεσα. Ήθελα να πω τον Τζαμπάρι Σμιθ, αλλά αισθάνομαι ότι θα θέλουν. Εγώ του βλέπω για πρωτάθλημα. Λοιπόν, οκ. Okay. Τώρα, οι Warriors προφανώ. Από τη στιγμή που θα είναι ο Κάρι, ο Κάρι και ο Γιάννης είναι για πρωτάθλημα. Τώρα, άμα θα κρατήσουν τον Buddy Hield, θα χάσουν πάρα πολύ βάθο. Τον Buddy Hield δεν πρόκειται να τον αφήσουν να φύγει. Ναι, άμα κρατήσουν τον Buddy Hield θα έχουν και ένα κομμάτι. Και δεν νομίζω ότι το θέλουν και οι Bucks. Ναι. Θα έχουν πάρα πολύ βάθο. Τα δύο που λέμε σίγουρα είναι πρώτα-πρώτα out the door.
νομίζω ότι. Ο James και ο JD σε ναι, ναι, okay, θα χάσουν πάρα πολύ βάθος. Ο Μούντι σίγουρα και ο Κουμίνια νομίζω. Θα χάσουν πολύ βάθος, θα έχουν πάρα πολύ φθηνό, αλλά να σας θυμίσω ότι πάρα πολλές φορές οι Warriors με λιμό πάγκο ξέρω που καταφέρουν να πετύχουν πράγματα. Λοιπόν. Και μόνο το Γιάννη σε Στεφ είναι ρεαλιστικό. Ξέρω, βέβαια. Μένα μου άρεσε πολύ αυτό. Αλλά στα, μάτια, στα μάτια πολλών η εμπειρία του Γιάννη Λίλαρντ είναι λίγο αποκαρδιωτική για το πώς μπορεί να κάνει το Γιάννη Στεφ. Έτσι. Ένας κοντός ο οποίος είναι σκόρερ και δεν παίζει καθόλου άμυνα. Είναι ένα θέμα αυτό. Ο Στεφ είναι πολύ καλύτερος αμυντικός από τη φάση της καριέρας. Και ο Κέρ είναι πολύ καλύτερος αμυντικός από τον. Ναι, Doc. Και επίσης έχουμε υλικό το οποίο μπορεί να βοηθήσει αμυντικά. Δηλαδή, τώρα. Έχουμε πρώτα απ' όλα τον Τρίμο Γκριν, ο οποίος ναι. Όπως και να τον κράζει. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε. Θα ανανεωθεί η ψυχούλα του. Ευρέως αποδεκτό ότι είναι καταπληκτικός αμυντικός. Αυτό, αν γίνει όχι, κάτι τέτοιο. Αν όχι ατομικά. Θα ξαναμαυρίσουν οι τρίχες του. One on one είναι team defender top. Λοιπόν. Ό,τι πιο top you want to βρει. Τώρα, αυτό το οποίο θα είναι το κόλπο γκρόσο είναι η Oklahoma City Thunder. Γιατί θα είναι το κόλπο γκρόσο. Πρώτον, είναι μια ομάδα η οποία έχει όλα τα assets και έχει και να δώσει. Και έχει και να δώσει πράγματα που, όπως φάνηκε από την ανταλλαγή των Bulls με τον Καρούσο, ενδιαφέρουν πάρα πολύ όλες τις άλλες ομάδες. Γιατί, να ξέρετε κάτι, πιστοί μου φίλοι που μας βλέπετε και στο YouTube, που μας βλέπετε και στα Shorts, που μας ακούτε στο Spotify και μας βλέπετε live στο TikTok αυτή τη στιγμή. Η ομάδα που στέλνει ένα παίχτη δεν δίνει δεκάρα τσακιστή αν δημιουργήσει ένα τέρας. Mm-hmm. Αυτή είναι η βασική αρχή της ανταλλαγής. Δηλαδή, εάν εγώ δώσω ένα παίχτη στον Γιάννη και ο Γιάννης με αυτό το παίχτη που παίρνει θα πάρει τη Λίγκα. Λέμε τώρα για το φάνταση. Στις ομάδες τις κανονικές όμως. Το οποίο συμβαίνει κάποιες φορές. Ναι, αλλά στις ομάδες τις κανονικές αυτό δεν δίνουν δεκάρα. Διότι σου λέει, ας το πάρει φέτος. Εγώ με αυτά που θα πάρω θα κάνω τη δουλειά μου και το θα κάνω τη δουλειά μου σημαίνει ότι και ο GM θα κάνει τη δουλειά, θα κρατήσει τη δουλειά του. Άρα λοιπόν, εάν αυτοί δώσουν τον Γιάννη και οι Thunder, οι οποίοι είναι τώρα αυτή τη στιγμή contenders, χάσουν τον Dort, τον Καρούζο και τον Jalen Williams και τα Picks. Και μείνει ο Τσέτ, ο Σέι και ο Γιάννης στην ομάδα και όλοι οι υπόλοιποι που είναι ένας πάγκος μέχρι πίσω εκεί κάτω. Έτσι. Και ξαφνικά λες εδώ ότι. Εδώ πάνε οι τελευταίοι παγκοσμίοι που δεν χώραγαν το 15, το 16. Και ξαφνικά λες. Ο Lindy Waters, για τους Warriors. Πάει τώρα στους Warriors και είναι τρομερός off the bench. Και ξαφνικά λες πώς θα φτάσουν αυτοί. Ο Trey Mann στο Σάρλοτ. Breakout star. 20 πόντους μέσο όρο. Και λες, δεν με νοιάζει, θα πει ο General Manager με τον Μιλγουόκι, αν δεν έχω δημιουργήσει ένα τέρας. Και για να σας το κάνω και ακόμα πιο ωραίο, σκεφτείτε να γίνει αυτή η ανταλλαγή και στο τέλος της χρονιάς, για κάποιο λόγο, που προς το παρόν δεν φαίνεται στον ορίζοντα, αλλά για κάποιο λόγο, γίνει το lottery και το νούμερο ένα πικ μαυρίσει. Και πάει στον Brooklyn. Πού θα πάει, άμα πάει στον Brooklyn το πικ, ποιο το παίρνει, yep. Ποιο το παίρνει το πικ, η φίλη μας, η Οκλαχώμα. Η Οκλαχώμα. Και ξαφνικά η Οκλαχώμα μέσα σε όλο αυτόν τον ρημαγμό με τον Γιάννη, πάει και το Google Flag. Έτσι. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα σενάριο το οποίο κατά την τελευταία μου, όσο συμπαθεί και να είναι ο Οκλαχώμα που δεν μου είναι, έτσι, είναι απευκταίο γιατί. Γιατί δημιουργεί ένα τέρα. Κάτσε, Ευαγγέλη. Έλα, ρε Γιάννη. Κάτσε, Ευαγγέλη. Έχουν περάσει εποχέ που βλέπαμε του Χίτλι να μα πρίζουν τα σηκώτια, α πούμε. Έτσι. Δεν κατάλαβα. Ευχαριστώ που κράτησε. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει να το δούμε όλοι σαν ελληνικό έθνο που βλέπει μπάσκετ. Λοιπόν, το πήγε εθνικά. Ναι, είναι ξεκάθαρα. Ποιο Έλληνα, εδώ σου είπα άλλο ότι είναι πιο Έλληνα ο άλλο. Πρώτα απ' όλα, να ξεκαθαρίσω για όποιου δεν μα βλέπετε συχνά, είμαι Σέλτιξ. Μιλάμε όσο πιο βαμμένο Σέλτιξ μπορεί να είναι. Εγώ ξέρω να πούνε πιο πολύ Σέλτιξ από σένα. Οκ, μπορεί. Το ξέρω κι εγώ. Να είναι καλά. Λοιπόν. Έλεγα, τι έχει γίνει τώρα αυτό με Μπερχούρ αυτό που έχουμε κάνει. Μισό λεπτάκι, κάτσε. Σαν Έλληνε φαν του NBA. Θέλουμε τον Γιάννη να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται στην καριέρα του. Και φέτος και γενικότερα. Εγώ σου λέω ότι άμα καταφέρει με κάποιο τρόπο να φτάσει στην Οκλαχώμα, θα. Κοίταξε με εδώ πέρα, Βίντεο. Θα είναι top 3 all time όταν γίνει στην καριέρα του. Δεν υπάρχει χώρο στο top 3, Γιάννη. Δεν υπάρχει. Top 3. Δεν υπάρχει στο top 3. Δεν γίνεται. Τι δεν γίνεται, ρε. Είναι κλειδί. Εσύ τώρα ζητάς να πεις. Κάτσε, φίλε. Ζητάς να πεις τρίτο σε επιβάδυνση. Δηλαδή, σε ένα διθέσιο στην καριέρα του. Με 6 πρωταθλήματα. Δεν θα είναι εκεί πέρα. Έξι πρωταθλήματα λέει ο άλλος. Με να πέντε. Άλλα πέντε. Ναι. Με πέντε, με άλλα τέσσερα. Πώς δεν θα είναι. Είναι ο Λεμπρόν το καλοκαίρι του 2010 στο Μαϊάμι. Ναι, είναι φίλε. Στην παρουσίαση που έλεγε Not One. Αυτό είναι. Not Two. Αυτό είναι. Θα τον περάσουμε τον Λεμπρόν, ρε φίλε. Θα τον περάσουμε τον Λεμπρόν. Το παραλήρημα δεν είχε ωραία. Όχι, είπε κανένα παραλήρημα. Λοιπόν, παιδιά, σχολιάστε μα λοιπόν, πώ το βλέπετε το παραλήρημα του Ζάνου. Σαν Πρέστη, άκουσε με. Λοιπόν, τα μαζεύει. Ξέρουμε ότι δεν θέλει να το δώσει για κανέναν. Has been, ο Σκρούτς Μακδάκ να μου κάνει βουτιές. Κάθε φορά ξεκινάει και κάνει βουτιές μέσα στο.
Στα πίξ, ναι. Τύπου Kevin Durant. Δεν θες να δώσεις για τέτοιο παίκτη. Ούτε για Paul George. Ούτε για προδότες. Τίποτα. Για έναν παίκτη τα μαζεύεις αυτό το πίξ. Για έναν παίκτη. Το ξέρουμε όλοι. Μπορεί να μην το λέει κανένας, αλλά όλοι ξέρουμε για ποιο λόγο τα μαζεύεις αυτό το πίξ. Και αυτό είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ξέρουμε ότι είναι ο μοναδικός από τους top tier παίκτες αυτή τη στιγμή που είναι να φεύγει. Σίγουρα δεν πρόκειται να τα έδινες για τον Joel Embiid. Οπότε πήγαινε, χτύπα το χέρι στο τραπέζι και πες, κύριε John Horst, σας δίνουμε 8 first round picks και τον Jalen Williams. Βάλε ένα χρονόμετρο 3 λεπτά να κοιτάξει. Πραγματικά μπορεί να τους δώσουν 8 first round picks του χρόνου. Και να μην έγινε τίποτα. Έχουν 2, 4, 6 που υπό συνθήκες μπορεί να είναι όλα δικά τους. Μόνο χρόνο. Επειδή και το Μιλιόκι θα πει, Γιάννη μου, καλή σου επιτυχία να γίνεις ο μεγαλύτερος Hall of Fame όλων των εποχών. Εμείς θα χτίσουμε. Βάλε ένα χρονόμετρο 3 λεπτά να διαβάσουμε σχόλια. Βάλε ένα 3 λεπτά. Δεν έχει πολύ σχόλιο, ναι. Αλλά τώρα δεν ξέρω. Λοιπόν, να εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Αυτή εκπομπή... Μας λένε για τους Hawks, ρε φίλε. Ποιος θέλει να πάει αυτή στο εκπομπή... Γιάννης Hawks. Αυτή η εκπομπή ή θα μετά από μερικούς μήνες θα γυράσει πάρα πολύ γλυκά ή θα γυράσει πάρα πολύ, θα ξυνήσει πάρα πολύ με αυτά που λέμε. Δεν έχουμε σχολεία. Ναι, έχουμε. Ουσιαστικά μας λένε για τους Hawks εδώ πέρα ο φίλος ο Value Risk που δεν θέλει κανείς νομίζω τώρα. Ξέρουμε είσαι Hawks. Ούτε ο Γιάννης σίγουρα. Πες και τις καλησπέρες. Ωραία, μπράβο, μας λέει ο Γιώργος Φέις εδώ, ο Γιωργάκης Φέις εδώ πέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια που προηγήθηκε όπως θα αφήνει διαφημίσει την εκπομπή. Πολύ ωραίο το αυτοσχέδιο, δεν ξέρω τι εννοεί. Είναι που είναι από εκεί, ναι. Που είναι από εκεί, ρε παιδί μου, η κάμερα και φαίνεται λίγο. Αυτοσχέδιο μάπα λέει. Μπαξ λέει πάνε καρφί για flag και εάν είχαν πικ. Ναι, και θα μπορούσαν να έχουν πικ άμα κάνουν ένα καλό trade. Καλησπέρα, Μάγκης λέει ο Έμις. Καλησπέρα, ο Μαδάρα λέει ο Θάνος. Γνώμη για Τζα Μωράν, μας λέει. Θα τα πούμε μετά. Μας λέει εδώ πέρα ο Τζορτζ Χάκεν κάτι. Γιάννη, έχω έλα Μαϊάμι να δει σα πριμέρα. Ο Τζορτζ Χάκεν. Όχι. Δεν θέλει καθόλου Ζαν το Μαϊάμι. Ναι. Τώρα πνίγομαι. Αυτά, μην μιλήσεις, όχι, σε θέλουμε. Πείτε μας ότι άλλοι θέλετε τώρα. Ωραία. Που γυρίζει. Εμείς θα το κλείσουμε τώρα εδώ και το άμα live. Αν πάει ο Γιάννης, λέει ο Θάνος, άμα πάει ο Γιάννης στην Οκλαχώμα, θα γίνει δυναστή για τα επόμενα 5 χρόνια. Αυτό είπε ο Ζαν. Εγώ σου λέω τα επόμενα 10 χρόνια. Πάει και 20. Πάει 10 χρόνια, Γιάννη. Θα έχουμε με ένα remake του Lakers Celtics, θα παίζουν κάθε χρόνο στους τελικούς και θα παίρνουμε να αλλάξετε τι λίγκες. Ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή παίζει στρατέγκο να πούμε τη φαντασία του κανονικά. Δεν είναι έτσι πια το NBA. Και θα έχει μπει και το Seattle, οπότε ο Οκλαχώμα θα έχει τη δικιά της ιστορία. Οπότε δεν θα είναι ιστορία Seattle. Και θα έχει το Βαγγέλη να λέει ότι έχει κλεμμένη ιστορία. Που όμως δεν θα το λέει τότε. Γιατί δεν θέλω καθόλου να πάει. Υπάρχει καμία ομάδα που makes more sense αυτή τη στιγμή από το Standard. Όχι, εγώ δεν θέλω να πάει καθόλου Standard. Εγώ θέλω. Εσύ συμπαθεί του Standard. Δεν θέλω να πηγαίνει σε ομάδα. Εγώ θέλω να πάει σε. Δηλαδή τον Rockets μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Εγώ δεν θέλω του Lakers Celtics. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, δεν με νοιάζει για τους Knicks να πάει, όχι. Δεν γίνεται και σε έναν τρίο. Θέλω να πάει σε μια ομάδα στην οποία θα. Καλά, είναι. Αλλά στους Celtics θα μπορούσε να γίνει. Ναι, πρέπει να δώσει να φύγει. Δεν πράγμα θα δίνει. Θέλω να πάει σε ομάδα η οποία θα είναι αυτή τη στιγμή μέση και πάνω και να. Και με τον Γιάννη ξέρω να γίνει στον contender. Δεν θέλω να γίνει να πάει μέση και πάνω, θέλω να πάει να κερδίσει που θα. Okay, sorry, το contending το κάναμε. Okay, πήγε ωραία. Εντάξει, πλέον έχουμε λίγο ξεχωρισμό το contending. Εγώ δεν θέλω να γίνει ο δεύτερος LeBron. Αυτά. Λοιπόν. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.